Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτοι της νεανικής συντροφιάς Λυκείου της ενορίας Αγίου Νείλου Πειραιός, με την ευθύνη των κατηχητριών τους, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές. Αγαπητοί μας ακροατές, μαζί σας και σήμερα μέσα από τους ραδιοθαλάμους της Πειραιακής Εκκλησίας για να γνωρίσουμε το βίο και την άθληση του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου, Αρχιεπισκόπου Σεβάστιας. Ο Άγιος Βλάσιος γεννήθηκε στη Μικρά Ασία, στα μέρη του Πόντου και έζησε στα χρόνια της Βασιλείας του Λυκηνίου 308-323 μετά Χριστόν. Έγινε επίσκοπος στη Σεβάστια, αρχαία πόλη της Ανατολικής Μικράς Ασίας και έζησε με συνέπεια και θεοσέβεια. Σπούδασε την ιατρική επιστήμη και οι γνώσεις που έλαβε ενίσχυσαν την πίστη και την ευσέβειά του. Παρατηρώντας την αξιοθαύμαστη σκοπιμότητα των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, εσκεπτόταν ότι θα ήταν παραφροσύνη να την αποδώσει κανείς την τύχη, διότι όλα μαρτυρούν με το πιο λαμπρό τρόπο τον παντοδύναμο και πάνσοφο δημιουργό το Θεό. Έτσι αναλογιζόμενος έφτασε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τα γάρα όρατα αυτού της ποίημασης νοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Το ιατρικό έργο δεν το είχε ως επάγγελμα, αλλά το εργαζόταν με πνεύμα φιλάδελφο και αγαθοεργό. Επισκεπτόταν τους ασθενείς και τους θεράπευε δωρεάν. Μάλιστα, συχνά τους πλήρωνε ο ίδιος και τα φάρμακα και αν δεν είχε χρήματα, τα εξασφάλιζε από άλλους καλούς χριστιανούς. Παράλληλα, μελετούσε με πόθο και ζήλο την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Η γνώση και η αγία του ζωή τον ανέδειξαν σε μια από τις υπέροχες μορφές της εποχής του μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Γι' αυτό οι χριστιανοί που τον υπολείπτοντο και τον εκτιμούσαν απέτησαν και επέμειναν ώστε έγινε επίσκοπος στη Σεβάστια. Από τη θέση του αυτή, οπλισμένος με δυνατή πίστη στο Θεό και αγάπη για τους ανθρώπους, εργάστηκε με ζήλο διδάσκοντας τους πιστούς ως ολίγοι και εφαρμόζοντας στην πράξη το κήρυγμα της χριστιανικής αγάπης. Όμως η ψυχή του δεν αναπαυόταν στον κόσμο. Ήθελε να ζει μόνο Θεό. Γι' αυτό έφυγε στην έρημο και ασκήτεψε στο αργαίο όρος της Καπαδοκίας. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά και εκεί μακριά βρήκε την ησυχία και προσευχόταν στο Θεό αθόρυβα και με καθαρή καρδιά. Πάλεψε σκληρά με τον εαυτό του και συνεχώς προόδευε στην αγιότητα και στην ένωση με το Θεό. Τόσο που ακόμη και θηρία ημέρευαν και δεν έφευγαν από κοντά του αν δεν έβαζε πάνω του τα χέρια του για να τα ευλογήσει. Ενώ ο ίδιος ποθούσε την ησυχία και απέφευγε τον κόσμο, εκείνος ερχόταν σε αυτόν. Πλήθος ανθρώπων πήγαινε να το συναντήσει για να βρει κοντά του ψυχική και σωματική ανάπαυση. Συνέβη δε τις ημέρες εκείνης το εξής περιστατικό. Ο ηγεμόνας Αγρικόλας έστειλε κυνηγούς να κυνηγήσουν στο βουνό άγρια ζώα. Όταν αυτοί βρέθηκαν κοντά στη σπηλιά που ασκήτευε ο Άγιος, με έκπληξη και θαυμασμό είδαν άγρια θηρία να κάθονται ημέρα και πιο εκεί τον Άγιο να προσεύχεται. Επέστρεψαν στον ηγεμόνα και όταν του διηγήθηκαν όσα είδαν, εκείνος τους έστειλε πίσω με αρκετούς στρατιώτες για να το συλλάβουν μαζί με όσους χριστιανούς συναντούσαν εκεί. Ο Βλάσιος δεν ταράχτηκε καθόλου σαν τους είδε να έρχονται με άγριες διαθέσεις, ούτε αρνήθηκε να τους ακολουθήσει, αφού καθώς τους είπε, τη νύχτα αυτή το θυμήθηκε ο Θεός και του φανέρωσε τον ερχομό τους. Σε όλη τη διαδρομή προς την πόλη, πολλοί δωλολάτρες, βλέποντας την πραότητα του Αγίου, πίστεψαν στον αληθινό Θεό.
Άλλοι πάλι έγιναν μάρτυρες θαυμάτων, καθώς ο Άγιος θεράπευσε αρκετούς ανθρώπους αλλά και ζώα με την προσευχή του. Ο Θεός ήθελε με τα θαύματα αυτά να ελκύσει την προσοχή των ανθρώπων. Και αυτό αφενός για να τιμήσει και να δοξάσει το πιστό δούλο του και φετέρου να πιστέψουν όσοι μέναν ακόμα στα είδωλα. Φτάνοντας στη Σεβάστια, ο Άγιος φυλακίστηκε και την επόμενη το παρουσίασαν μπροστά στον Άρχοντα, ο οποίος τον δέχτηκε λέγοντάς του «Χαίρε Βλάσιε, φίλε των μεγάλων θεών». «Χαίρε και εσύ, κράτηστε γεμόνα», απάντησε ο ιερομάρτυρας, «αλλά μην ονομάζεις θεούς τους δαίμονες». Γνώριζε δε ότι όσοι πιστεύουν σε αυτούς θα βασανίζονται παντοτινά μαζί τους στο αιώνιο πυρ της κολάσεως. Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά ο Αγρικόλας θύμωσε πολύ και αφού διέταξαν το δύρο με ραβδιά χοντρά τον έκλεισε στη φυλακή. Το ίδιο επαναλήφθηκε για την επόμενη μέρα. Μεταφέροντάς το στο κρατητήριο ματωμένο από τα βασανιστήρια, 7 ευσεβείς και ενάρετες γυναίκες τον ακολούθησαν σφουγγίζοντας τα αίματα με τα μαντήλια τους. Αυτό έγινε αφορμή για αυτές να λάβουν και το μισθό της πίστης τους, να μαρτυρήσουν δηλαδή για τη δόξα του Χριστού, διότι αμέσως συνελήφθησαν ως χριστιανές και αφού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, οδηγήθηκαν σε βασανιστήρια και μαρτυρικό θάνατο, αφήνοντας δύο μικρά παιδιά τους στη προστασία του Αγίου Βλασίου. Εκείνος για τρίτη φορά μεταφέρθηκε στο κριτήριο και τον πάλι αρνήθηκε τους ψεύτικους θεούς, με εντολή του Αγρικόλα τον έριξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβάστιας. Ήταν η ίδια λίμνη στην οποία μαρτύρησαν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Ο Άγιος, κάνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού, στεκόταν σώος και ευλαβή στην επιφάνεια, σαν ήταν πάνω στη στεριά, λέγοντας στους ειδωλολάτρες: «Αν έχουν και οι θεοί σας κάποια δύναμη, πηδήστε κι εσείς μέσα, για να δούμε τη δύναμή τους». Αρκετοί φανατικοί και περήφανοι, 68 τον αριθμό, πήδησαν στη λίμνη και αμέσως πνίγηκαν. Την ώρα εκείνη ο Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και αφού χαιρέτησε τον Άγιο του είπε «Βγες έξω και λάβε το στεφάνι της νίκης και του μαρτυρίου που σου ετοίμασε ο Χριστός. Θα τελειώσουν πια τα μαρτυριά σου». Έτσι και έγινε. Περπατώντας πάνω στο νερό, βγήκε στην ξηρά. Απογοητευμένος ο ηγεμόνας, βλέποντας τις προσπάθειές του να πηγαίνουν χαμένες, αποφάσισε να τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα, γιατί, όπως είπε, ούτε στα λόγια του πίστηκε, ούτε στις διαταγές του, αλλά έγινε αφορμή να πνιγούν και οι 68 στρατιώτες. Αμέσως ο Άγιος, μαζί με τα δύο παιδάκια που τον συνόδευαν, οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου, στο εσωτερικό του τείχου της πόλης, όπου και θανατώθηκαν. Ήταν το έτος 316 μετά Χριστόν, όταν ο Βλάσιος παρέδωσε στο Θεό το Άγιο Πνεύμα του. Μερικοί πιστοί χριστιανοί παρέλαβαν και έθαψαν το τίμιο του σώμα και κοντά σε αυτό και τα δύο παιδιά. Εόρταζαν δε κάθε χρόνο τη μνήμη του με λαμπρότητα και ο Άγιος, έχοντας λάβει χάρη από το Θεό, έκανε και κάνει πολλά θαύματα. Ιδιαιτέρως θεραπεύει τις παθήσεις του λαιμού και του λάρυγγα. Όπως αναφέρεται και στην ακολουθία του, «Λαιμού Βλάσιος εκοπής διαξύφους, αλγούς ηλεμής ρευμάτων ήργη βλάβας». Στο συναξαριστή διαβάζουμε ότι υπάρχει εικόνα του Αγίου Ευστρατείου, μεγάλου ομολογητή της χριστιανικής αλήθειας, όπου παριστάνεται να δίνει στον Άγιο Βλάσιο τη διαθήκη του και πιστεύεται ότι ο Άγιος Βλάσιος ήταν ο πνευματικός του πατέρας. Οι νησιώτες μάλιστα, οι οποίοι ταξίδευαν συχνά στην Μικρά Ασία για να δουλέψουν, μετέφεραν στα νησιά τους την ευλάβεια του Αγίου. Ακούτε Πειραγή Εκκλησία, 51,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση, που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο Αρχιεπίσκοπο Σεβάστιας. Αλλά και σήμερα, με λαμπρότητα τιμάται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, ιδιαιτέρως δε στα μοναστήρια, τα οποία είναι αφιερωμένα στη μνήμη του. Ένα από αυτά, τόπος λατρείας και ψυχικής ανάπαυσης, είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου Τρικάλου, στο νομό Κορυφαίας.
Καρφαλωμένο στην καταπράσινη βορειοανατολική πλευρά της Ζήριας, στις υψόμετρους 1.400 μέτρων, απέχει 2 μόλις χιλιόμετρα από το συνοικισμό των Τρικάλων. Φτάνοντας κανείς στην αυλόθυρα της Μονής, βλέπει ακριβώς πάνω από αυτήν τοποθετημένο το καμπαναριό και μπαίνοντας αριστερά την έκτιστη τράπεζα για τους προσκυνητές και τον αίθουσα εκθέσεως με ωραιότατες εικόνες και ψυχοφελή βιβλία. Πιο πέρα, αγιογραφημένο κλεισάκι αφιερωμένο στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Ανατολικά του μοναστηριού υπάρχουν περιβόλια που καλλιεργούνται από τις μοναχές, βορειοδυτικά τα κελιά και νότια πίσω από τον ναό του Αγίου το κημητήριο. Λίγο πιο κάτω δεσπόζει ένας πελώρος πλάτανος εκατοντάδων ετών που κάτω από την πυκνή φυλλωσιά του έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος με τραπέζια και καθίσματα δίπλα στη βρύση με το κρυστάλλινο νερό. Εκεί οι προσκυνητές απολαμβάνουν την ησυχία για την ομορφιά της φύσης δίπλα στο τρικαλιώτικο ποταμό με τα καθαρά νερά και την πλούσια βλάστηση. Ο ναός του Αγίου Βλασίου βρίσκεται στο νότιο μέρος της Μονής. Είναι μικρός και μονοθάλαμος, χωρίς αρχιτεκτονική αξία. Εν τούτης, θαυμαστό και μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας είναι το τέμπλο. Η τέχνη του ανήκει στα κύελα της τέχνης του Αιγείου του Σκορδίλη, 16ου με 17ου αιώνα, και συμπληρώθηκε αργότερα το 1760-1780. Μαζί με τις εξαιρετικές εικόνες που αποδίδονται στον ίδιο καλλιτέχνη, φαίνεται να δωρήθηκαν από κάποιον Γρηγόριο, πιθανόν από τον Γρηγόριο Νοταρά, το μετέπειτα Μητροπολίτη Κορίνθου. Τα μνημεία να μας πληροφορήσουν για το ιστορικό του μοναστηριού. Η παράδοση όμως μας εξιστορεί το πρωτοφανέ ρομά του στην ιστορία και την πνευματική του δράση. Νότια της Μονής, σε απόσταση 500 μέτρων, υψώνεται ένας πελώρης βράχος, απότομος, στη ίδια του οποίου υπάρχει βασίσκια αλλά το σκέπαστη ρευματιά. Αυτό το βράχο, σε αρκετό ύψος, σχεδόν απρόσιτο στον άνθρωπο, υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά. Εκεί μέσα λέγεται ότι κάποιος χριστιανός βρήκε την εικόνα του Αγίου και στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο ναός έκτισε τον πρώτο ναίσκο. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσο διακρίθηκε αυτός, ούτε από πού ήρθε η εικόνα. Αναφέρεται ότι αρχικά προσπάθησε να τον κτίσει στη θέση καμπαναριό. Όμως ο Άγιος παρουσιάστηκε στον ύπνο του πρωτομάστορα και του είπε ότι ήθελε να κτιστεί απέναντι από το βράχο. Μάλιστα επειδή εκείνος στην αρχή δεν έδωσε σημασία, εμφανίστηκε και δεύτερο βράδυ. Παράλληλα συνέβαινε το εξής περίεργο. Ενώ ο πρωτομάστορας κάθε απόγευμα άφηνε τα εργαλεία του στη θέση καμπαναριό που οικοδομούσε το ναό, το επόμενο πρωί τα έβρισκε στη σημερινή του θέση. Από αυτό το γεγονός πίστηκε και ακολούθησε την υπόδειξη του Αγίου. Η εικόνα που βρίσκεται στο ναό είναι του 14ου αιώνα και δείχνει άριστα τη μορφή του Ιερομάρτυρα. Έχει διαστάσεις 30x25 εκατοστά και παργυρώθηκε το 1829 από την οικογένεια Παπαλέκα. Ο Άγιος Βλάσιος παριστάνεται να κρατά στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο και με το δεξί να ευλογεί. Στα δίπτυχα υπάρχει επικεφαλής το όνομα Παντελεήμονος Μοναχού και πιστεύεται ότι ο ίδιος με κάποιον άλλο μοναχό Δανίλ είναι οι ιδρυτές του Ναϊδρίου κατά τα έτη 1300 έως 1400. Αργότερα έφεραν την κάρα του Αγίου και άλλα Άγια Λείψανα από το σώμα του. Η Μονή με την πάροδο του χρόνου έγινε πλούσια και απέκτησε πολλά κτήματα και μετόχια. Η Παναγία της Κορφής που βρίσκεται πάνω στο καμάρι και η Παναγία η Καθολική στην κάτω συνοικία των Τρικάλων ανήκουν σε αυτήν. Τόσο μεγάλη ήταν η ακμή της που λέγεται ότι είχε 70 μοναχούς.
Από την ίδρυσή του το μοναστήρι και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς προσέφερε πάρα πολλά στην πατρίδα. Με τη μεγάλη της οικονομική δύναμη και το πλήθος των μοναχών είχε σπουδαίο πνευματικό και ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Τα παιδιά των Τρικάλων εδώ μάθαιναν τα γράμματα και έπαιρναν την πρώτη φλόγα της ελευθερίας. Και εδώ, το 1818, μύθηκαν στη φιλική εταιρεία οι προύχοντες της περιφέρειας και κατέστρεψαν τα επαναστατικά σχέδια της Κορινθίας. Ωστόσο, η οικογένεια των Οταρέων δεν έβλεπε με καλό μάτι το γεγονός ότι η Μονή αποκτούσε συνεχώς κτήματα γύρω από τα συμφλήκια τους. Γι' αυτό επιζητούσαν τη διάλυσή της. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, η Κάρα και τα υπόλοιπα λήψανα του Αγίου εκλάθηκαν και πουλήθηκαν σε Ιεροσόλυμα και γι' αυτό τιμωρήθηκαν από τον Άγιο Βλάσιο. Αργότερα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Ιεροσολύμου Χρήστα στον Οταρά, επεστράφησαν το δάχτυλο και μέρος του γονατίδας του. Με εισήγηση του Ανδρέα Νοταρά, μετά την απελευθέρωση στα χρόνια του Όθωνα, η Μονή καταργήθηκε και έγινε μετόχη του Αγίου Νικολάου της Άνω Φινικίας Τρικάλων. Όλη η περιουσία της πέρασε στα χέρια των Οταραίων και οι μοναχοί σκορπίστηκαν. Ένας μόνο, ο Νικόδημος από τα Βάλσα Κορυφαίας, παρέμεινε και τη συντηρούσε. Πολλά ιστορούνται για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος με πολύ προσευχή και νηστεία και με κάθε στέρηση προσπαθούσε να εξυπηρετήσει το μοναστήρι. Πλήθος ασθενών ερχόταν σε αυτόν για να μεσολαβήσει τον Άγιο και να δουν τη γιατριά τους όπως και γινόταν. Όταν πέθανε ο Νοταράς, λένε ότι η ψυχή του έκανε 10 μέρες να βγει. Τότε θυμήθηκα τον Νικόδημο και το κάλεσα να πάει την εικόνα για να ξεψυχήσει. Ο Νικόδημος έκανε το σταυρό του και προσπάθησε να τη σηκώσει, όμως έγινε ασήκωτη. Παρακάλεσε του τον Άγιο να το επιτρέψει, ειδεμή ο Άρχοντας θα το τιμωρούσε. Και το θαύμα έγινε. Φτάνοντας στην αυλόπορτα του Αρχοντικού, προσπάθησε να μπει μέσα, αλλά δεν μπορούσε. Εκείνη την ώρα ειδοποίησαν ότι ο Νοταράς ξεψύχησε. Κατά πόσο σωστή είναι η παράδοση αυτή δεν ξέρουμε, όμως είναι ζωντανή στο λαό που πιστεύει ότι ο Άγιος τιμώρησε τον Νοταρά επειδή διέλυσε τη Μονή. Ο Νικόδημος κοιμήθηκε στο τέλος του 1898. Στην εποχή του γκρεμίστηκαν σχεδόν όλα τα κελιά εκτός από ένα που το χρησιμοποιούσε. Αργότερα το 1918-1924, μόνος ο Δομέτιος Καθόρης, ο οποίος έκανε την προσθήκη στο ναό και αντικατέστησε τις παλιές πλάκες με πλακάκια. Επίσης κάλεσε τον αγιογράφο Σαντοριναίο και τον στόλισε με λίγες αγιογραφίες. Από το 1924 ήρθε κοντά στο θείο της και η ηγουμένη Θέκλα Σταυροπούλου. Με δική της φροντίδα, στο Υπουργείο το 1928, αναγνώρισε ως Μονή την Εκκλησία του Αγίου Βλασίου. Έκτοτε άρχισε μια νέα περίοδος. Αν και αγράμματη, έκανε πάρα πολλά έργα. Από το 1986, σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι, έχει κατασταθεί η νέα αδελφότητα. Οι λίγες μοναχές ακούραστες επιτελούν το ιερό τους έργο και έχουν δώσει νέα όψη στη Μονή. Προσέφηκε ένα μικρό αγιογραφημένο κλεισάκι της Παναγίας, επίσης ωραιότατα στολισμένο αρχονταρίκι και με τα ιστορικά της κοιμήλια, μεταξύ των οποίων τα εγκόλπια του Μητροπολίτη Κορίνθου και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Αντιβασιλέως Δαμασκηνού, που τώρα στολίζει την εικόνα του Αγίου Βλασίου, καθώς και η αρχιερατική του στολή. Οικοδομήθηκε την ίδια τράπεζα προορισμένη για τους προσκυνητές, τους οποίους με προθυμία προσφέρουν χριστιανική φιλοξενία και μεγάλη πνευματική ωφέλεια, πιστές στις εντολές του Ευαγγελίου. Επιπλέον, εδώ μπορεί κανείς να προσκυνήσει και τα λείψανα των Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου, της Αγίας Μαρίνης, του Αγίου Θανασίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που κάνουν πλησιότερο το μοναστήρι σε θείους πνευματικούς θησαυρούς. Με τη χάρη του προστάτη σε ιερομάρτυρα Αγίου Βλασίου και τα πρόσφατα θαύματα που επιτελούνται, η Μονή αποτελεί πηγή πνευματική, ντροφίζουσα τις διψασμένες από τον καύσωνα της αμαρτίας χριστιανικές θυσές, και είναι τόπος λατρείας και ύμνων προς τον Πανάγαθο Θεό
που τόσο πλουσιοπάροχα μας δίνει τη δωρεώση. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και Παράδοση» που σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο, Αρχιεπίσκοπο Σεβάστιος. Επιμελήθηκε η Ελένη Πετροπούλου, διάβασαν η ίδια και μεταξύ Αγκουβούση. Τον είχε φρόντισε ο Νίκος Βουλάκος. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε. Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτη της Νεανικής Συντροφιάς Λυκείου της Ενορίας Αγίου Λύλου Πειραιός, με την ευθύνη των κατοικητριών της, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό πανελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, και παραδοσιακές συνταγές.